από 14 άρματα 2 Λεωδίου Α6 που είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα στείλει η Γερμανία στην Ουκρανία για να βοηθήσει το καθεστώ Ζελένσκι, σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Business Insider, θα στείλει τελικά πάνω από 200. Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, τα άρματα θα προέλθουν από τα αποθεματα λεο λέω 2α5 που διατηρεί Rheinmetall, 88 συνολικά και 99 από τον όμιλο FCG ενώ πάνω από 14 άρματα απευθείας η γερμανική κυβέρνηση. Τα άρματα θα ξεκινήσουν να στέλνονται στις αρχές Μαρτίου με την ελπίδα ότι δεν θα έχει καταρρεύσει το μέτωπο στον Τονπάς και ήδη εκπαιδεύονται οι Ουκρανοί αρματιστές σε προσωμιωτές για να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα. Οι Ουκρανικέ μονάδε ακόμα ανθίστανται στο Bakhmut και οι Ουκρανοί στέλνουν ενισχύσει και εκεί και στην κατεύθυνση του Σεβέρσκ. Αν προλάβουν να μεταφέρουν γερμανικά άρματα μάχη σε τρει εβδομάδε, μαζί με τα δυτικά τόμα, η κατάσταση είναι πολύ πιθανό να αναστραφεί. Το ενδεχόμενο παράδοση μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία εξακολουθεί για την ώρα να απορρίπτεται από το σύνολο των κομμάτων. Αν δοθούν, θα είναι βασικά τορνέιντο, ιδανικά για αποστολέ σε εδάφου.